είμαστε φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος σημερινή μας εκπομπής. Μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Φροσύνη Τζανουδάκη. Συμβολιογράφο τη γνωρίζουμε, αλλά τα τελευταία χρόνια στο νησί και τι δεν έχει ασχοληθεί και με τι δεν έχει ασχοληθεί. Πάντως, πριν ξεκινήσουμε και πάμε στα θέματα Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας, δεν μπορώ τώρα να μην σχολιάσω έστω μια κουβέντα μαζί σας και να μας πείτε και εσείς τη δική σας άποψη αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που ήρθε στο φως. Για μια κακοποίηση παιδιών από την ίδια του την οικογένεια. Και επειδή δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι ήρθαμε να πούμε ότι ευχάριστα, πείτε μας κι εσείς. Αυτό ήταν ένα θλιβερό γεγονός. Σόκαρε όλη την κοινωνία της Λέρου, όλη την κοινωνία της Ελλάδας και εμάς τους ίδιους. Τι να πω δηλαδή τώρα, έξω από μια οργή για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, ότι ελπίζουμε πλέον η δικαιοσύνη να. Αν μπορεί να δικαιώσει αυτά τα παιδιά, τα οποία θεωρώ ότι εντάξει, είναι αυτά από τα οποία θα πληρώσουν το τίμημα αυτής της βάναυσης και τόσο παραβατική συμπεριφορά των γονιών τους. Δεν ξέρω, είναι στιγμές που τα λόγια είναι φτωχά. Δεν έχω λόγια. Βέβαια, το γεγονός πάλι ότι προσπαθήθηκε μέσα από την υπερβολή, την υπερβολική προβολή των μέσων ενημέρωσης, προσπαθήθηκε να χρεωθεί πάλι μια ολόκληρη κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, αυτό το γεγονός ότι σιωπούσε, ότι ήξερε και δεν μιλούσε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένας που δεν ξέρει το πρώτο που θα πει είναι αυτό και δεν χρειάζεται. Δεν μπορείς όμως να βγαίνει ο κάθε τυχαίος δημοσιογράφος, οποιοδήποτε καναλιού της Αθήνας, γίνεται. Να μιλάει για μια ολόκληρη κοινωνία. Πρόσεξε, Νίκο μου, συγγνώμη. Μια κοινωνία η οποία έχει σταθεί χρόνια ολόκληρα στο πλάι ανθρώπων. Αυτό είναι που τόνισε σε όλες τις εκπομπές και από την εφταετία και με τους ασθενείς και με τους πρόσφυγες. Με τα πάντα. Η Λέρος έχει δώσει δείγματα γραμμής και δεν χρειάζεται εγώ να απολογηθεί σε κανέναν. Αυτό όμως πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που συνέβη στη Λέρο και μάλιστα στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη είχα πει ότι με ένα πρόχειρο ρεπορτάζ που είχα κάνει τον τελευταίο σχεδόν 1,5 με 2 μήνες καταγράφτηκαν περίπου σαν και αυτό 40 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, ο φίλος μου ο Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο είπε ότι είπα στη Λέρο. Είπα σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε είναι οι κοινωνικές δομές που υπάρχουν στη χώρα, στα απομακρυσμένα νησιά, στα χωριά, μήπως πρέπει να επαναξεταστούν. Και το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό προχθές. Αυτό δεν είναι λάθος. Και να ενισχύσουμε ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν είναι λάθος. Αλλά αυτό θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό από τον κάθε τυχαίος δημοσιογράφος να χρεώνει μια ολόκληρη κοινωνία για μια τέτοια. Μα είναι δηλαδή, το εύκολο, δεν χρειάζεται. Είναι το εύκολο. Είναι και αυτό που πουλάει εν τέλει. Ακριβώς. Εντάξει, οπότε θα πρέπει και εκεί ας πούμε, να σταθεί μια ολόκληρη κοινωνία και να απολογηθεί. Ασφαλώς όχι. Γιατί η Λέρος, όπως το είπες, έχει δώσει δείγματα γραφής για την υπεράσπιση. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε καν. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Αυτό που έχω να πω τα παιδιά τώρα είναι στο χαμόγελο του παιδιού. Τα έχει αναλάβει αυτή η υπηρεσία. Είμαι σίγουρος ότι εκεί τα τρία παιδιά θα πάρουν αυτό που τους αξίζει και πολύ σύντομα όλος αυτός ο εφιάλτης θα είναι παρελθόν για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όσο για το ζεύγος, θα πάρει αυτό που θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εντάξει, νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή θέλει μια παραδειγματική, περιμένει από τη δικαιοσύνη μια παραδειγματική τιμωρία. Και η δικαιοσύνη πρέπει πολλές φορές να έχει ανοιχτά τα αυτιά της και την ψυχή της. Διότι, εγώ το ξαναλέω ακόμη μια φορά, το έχω πει σε όλες τις εκπομπές που έχω βγει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρέπει κάποιος να μας πει πώς η αντισαγγελία της ΚΟ πήρε αυτή την απόφαση να γυρίσει τα παιδιά πίσω. Αυτό πρέπει να απαντήσει. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν ο τελικός αποδέκτης της ευθύνης ήταν η αντισαγγελέας του πρωτοδικείου της ΚΟ. Θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει πραγματικά οι θεσμοί να λειτουργήσουν. Είτε είναι οι θεσμοί της δικαιοσύνης, είτε οι θεσμοί της υγείας, δηλαδή οι θεσμοί πολιτικοί να λειτουργήσουν ώστε όσο το δυνατόν να αποτρέπονται τέτοια περιστατικά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αθώες ψυχές να υφίστανται τέτοια βασανιστήρια, τέτοιο βασανισμό, προσβολή. Του σώματός τους προσβολή της προσωπικότητάς τους. Είναι απίστευτο δηλαδή αυτό. Αυτό το θέμα ασχοληθήκαμε και δυστυχώς το ξαναλέω, είναι κάτι που μας συγκλώνει και μας λείπει σε όλους. Ας ευχηθούμε από εδώ πέρα για τα παιδιά όλα να πάνε καλά. Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας, 7 με 10 Ιουνίου. Το όνειρο θεωρώ ξαναγεννιέται. Θέλω έτσι πολύ σύντομα να μας πείτε το χρονικό πώς φτάσαμε πλέον. Να είμαστε μία εβδομάδα μακριά από την έναρξη των. Πριν από την έναρξη. Να σας πω, ήταν πάλι τυχαίο γεγονός. Θυμάστε πολύ καλά ότι το 2008 νομίζω ήταν η τελευταία φορά που έγιναν οι εκδηλώσεις μνήμης και δημοκρατίας. Πριν 10 χρόνια ακριβώς είναι. Πριν από 10 χρόνια.
Βέβαια, όταν σταμάτησαν οι εκδηλώσεις, γιατί εκεί τότε δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, όλα λύνονται. Και τα χρήματα βρίσκονται και οι διαδικασίες τρέχουν. Και σε αυτό το εύκολο, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, λες, δεν έχω χρήματα. Ναι, δεν έχω χρήματα. Λέω και τέλειος. Λες, παιδιά, δεν υπάρχουν χρήματα. Ακριβώς, τέλος. Όταν ακούτε λοιπόν δεν υπάρχουν χρήματα, θα κάνετε μια συνεπαγωγή. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει βούληση. Λοιπόν. Κατά καιρούς, επειδή και τότε ως πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου από την πλευρά του Δήμου είχα την επιμέλεια των εκδηλώσεων αυτών στη Λέρο, το είχα ζήσει από κοντά, από την πρώτη χρονιά, από τότε που ο Σάββας ο Καραγιάννης, πριν ακόμα εκλεγεί νομάρχης, εδώ στον ίδιο χώρο που είμαστε, στο Κρουθόνης Παραντάης, συζητώντας πολύ γενικά έτσι για τη Λέρο, μου είχε πει πρέπει να κάνουμε κάτι, πώς το αρνητικό στοιχείο της Λέρου να το αντιστρέψουμε και να το κάνουμε θετικό. Ποιο ήταν το αρνητικό? Η Λέρου τόπος εξορίας. Αυτό το πράγμα λοιπόν που ήταν ένα σημείο το οποίο στιγμάτιζε το νησί, πώς να το μετατρέψουμε και το κάνουμε θετικό, οργανώνοντας κάποιες εκδηλώσεις. Ήταν μια δική του ιδέα. Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος, θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, ο κύριος Καραγιάννης μαζί με τον αξέχαστο φίλο μας, τη Μάσα, τον Θανάση, τον Αναπολιτάνο, θα τιμηθούν από... Τον είδατε στο συνέδριο τώρα, αν έχω την εντύπωση, στη Ρόδο. Μιλήσατε και χάρηκα που τον ξαναείδα, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που έχω την εντύπωση ότι πρέπει με ΑΒ τρόπο να είναι πάντα μέσα στα κοινά, διότι οι ιδέες του και η προσωπικότητά του, αν μη τι άλλο, μόνο καλό κάνουν στην κοινωνία μας. Από τότε λοιπόν οργανώθηκαν οι εκδηλώσεις Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας που ήταν. Είχε μια διπλή έννοια. Ήταν από τη μια να τιμηθούν οι αγωνιστές της Δημοκρατίας, αυτοί που θυσίασαν τη ζωή τους, την υγεία τους, τον χρόνο τους, φυλακίστηκαν για τις ιδέες τους. Από τη μια να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και από την άλλη, μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, πώς να αναδείξουμε τη Λέρο ένα τόπο σύμβολο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία ξέρουμε ότι καταπατούνται παντού. Μέχρι και σήμερα. Το βλέπουμε αυτό συνέχεια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η οργάνωση των εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο είχε μια διαφορετική θεματολογία. Τον πρώτο χρόνο θυμάμαι ήταν το πεδίο πρώτος πολίτης του κόσμου, υπό την αιγίδα του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, θυμάμαι τότε. Μετά είχαμε υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον στη βία και τα βασανιστήρια, ανθρωπίνα δικαιώματα και η μετανάστευση, η λογοτεχνία στην αντίσταση, η γυναίκα στην αντίσταση. Είχαμε τέτοιου τύπου θέματα. Το τελευταίο θέμα ήταν περιβάλλον και πώς να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Και αυτό που μας έρχεται, τι θέμα? Και αυτό που μας έρχεται λοιπόν, γιατί όλα τα θέματα του συμποσίου έχουν μία διαχρονικότητα. Δηλαδή, τι ισχύει στις μέρες μας, τι επικρατεί στις μέρες μας. Να κάνουμε θέμα, έτσι, λοιπόν, να κάνουμε και ένα ζούμε στο πολύ όμορφο αυτό έτσι εξώφυλλο. Το θέμα λοιπόν του συμποσίου φέτος είναι ισχυρή δημοκρατία αντίβαρος στο φασισμό. Έτσι. Και αυτό το ξέρουμε όλοι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο φασισμός με κάθε μορφή σηκώνει κεφάλι. Το έχουμε βιώσει κι εμείς οι Έλληνες από χρόνια. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση προσωπική. Μήπως η υπέρμετη δημοκρατία, δική μου ερώτηση, ναι, προς εσένα. Ναι. Η υπέρμετη δημοκρατία, η αχαλήνωτη δημοκρατία, φέρνει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του φασισμού? Όχι, αυτό είναι η φοβερή δημοκρατία που έχουμε. Με επιτρέπεις, αυτό είναι μια αντιδραστική άποψη. Όχι, αυτό είναι δική σου άποψη. Όχι ότι είσαι αντιδραστικός. Όχι, ότι το έχω ακούσει κατά καιρούς. Είναι μια αντιδραστική άποψη και βολεύει. Δηλαδή, ωραία. Άρα λοιπόν υπέρμε τη δημοκρατία, άρα να μειώσουμε τους θεσμούς της δημοκρατίας για να μην σηκώσει κεφάλι ο φασισμός. Δεν είναι έτσι. Είσαι ίσα που ισχυροποιείς τους θεσμούς της δημοκρατίας και έτσι βάζεις φραγμό στον όποιο φασίστα, στον όποιο νεοναζιστή προσπαθεί να επιβουλευτεί τις αρχές της δημοκρατίας. Γιατί όμως αυτό αναπτύσσεται συνήθως και γιγαντώνει και υπάρχουν δεν πλέον... Γιγαντώνει. Πώς δεν γιγαντώνει? Η μισή Ευρώπη πλέον είναι πρωτοπυλών ακροδεξιών κυβερνήσεων. Στη Σλοβενία, στη Γαλλία ήταν παρατρίχα. Στην Αυστρία. Να σου πω ότι είναι αυτό που θρέφει το φασισμό. Αυτό με δικαιολογεί. Οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση, η φτώχεια και η ενέχεια θρέφει το φασισμό. Όταν έβγαινε η Χρυσή Αυγή πριν μερικά χρόνια και έπαιρνε τους συνταξιούχους που περιμένανε στην ουρά και τους περνούσαν στο απέναντι πεζοδρόμιο, τι ήθελε να παίξει ρόλο η Χρυσή Αυγή? Δήθεν βοηθούσε τον συνταξιούχο να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο ή να πάει να του πάρει και καλά τη σύνταξη για να μην περιμένει στην ουρά. Αλλά απ' την άλλη, ας πούμε, σκότωνε και τον Παύλο το Φύσα με το μαχαίρι. Έτσι. Χτυπούσε τους μετανάστες που πουλάγαν τις πραμάτιες τους. Τα ξέρουμε αυτά. Ναι, έτσι. Από την άλλη, όμως υπάρχει ένα αντίγραφο. Τώρα, αν μας ακούνε αποτυχίο ή την Λέσβο, αποτυχίο ή τη Μυτιλίνη, θα μας λένε, ξέρετε κάτι. Ναι, μεν, αλλά όταν εμένα είναι καθημερινά όλοι αυτοί αυτό οι μετανάστες μέσα και. Είναι άλλο ζήτημα. Ναι, είναι δυνατόν αυτοί, αυτό λέω τώρα, να μην πάνε
πιο δεξιά και πιο άκρα δεξιά. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Οφείλει από τη στιγμή που έχει αυτέ τι ροέ των μεταναστών, οφείλει ω πολιτεία να του προστατεύσει, να του δημιουργήσει αυτέ τι δομέ, τι κατάλληλε, ώστε να ζήσουν σαν άνθρωποι. Γιατί θα μπορούσαμε κι εμεί, έχουμε βρεθεί στη μικρασιατική καταστροφή. Ξέρει πόσε χιλιάδε Έλληνε καταφύγαν στη Συρία και ήταν μετανάστε, πρόσφυγε στη Συρία. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε κι εμεί σε μια αντίστοιχη θέση. Και να τρέχουμε να κρυφτούμε, να σώσουμε τις ζωές μας από έναν οποιοδήποτε πόλεμο. Δεν θα μπορούσαμε. Αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά δεν ξυπνήσανε να πούνε «Α, ωραία, να πάμε στην Ελλάδα ή να πάμε στην Ευρώπη, να πάμε στη Γερμανία να δουλέψουμε». Έγινε ένας πόλεμος. Καταστράφηκε ένα ολόκληρο κράτος. Πεθάνανε άνθρωποι. Παιδιά, τα βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις, ακόμα μέχρι και τώρα. Τι θα κάνανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Έπρεπε να φύγουν να γλιτώσουν τις ζωές τους, τα παιδιά τους. Το κάθε κράτος όμως που τους δέχεται. Οφείλει, γιατί δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδας, είναι θέμα της Ιταλίας, είναι θέμα γενικά της Ευρώπης. Οφείλει λοιπόν να δημιουργήσει τέτοιες δομές, έτσι, για να υποστηρίξει, να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, να τους ενσωματώσει. Ήδη γίνονται αρκετά μεγάλες προσπάθειες. Πλην όμως, εντάξει, καταλαβαίνω το πρόβλημα που έχει η Λέσβος. Το καταλαβαίνω. Γιατί έχουν σε μία. Άκουγα γυναίκα χτες να λέει: φοβάμαι να βγάλω τα παιδιά μου. Ναι, ναι, έκλαιγε στην κάμερα. Και δεν νομίζω ότι έκλαιγε γιατί ήθελε κάτι να πει. Έχει δίκιο, διότι όταν μία δομή μπορεί να δεχτεί 1000 άτομα και αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη υπάρχουν 5.000, πώς να τους απορροφήσεις? Θα πρέπει λοιπόν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του ασύλου, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πώς να πάνε, πώς αυτοί οι άνθρωποι. Χίλιοι χωράνε, όπως και σε εμάς χίλιοι. Δηλαδή, αν έρθουν ξαφνικά, αν ανοίξει ο Ερντογάν τα σύνορα και έρθουν 5.000 πρόσφυγες. Μήπως εδώ έχουν γίνει, όμως, έχει γίνει και ένα λάθος στην πλευρά της κυβέρνησης ότι μπροστά στους ανθρώπους που είχαν το πραγματικό πρόβλημα. Σύριοι, 100%. Οι άνθρωποι είχαν και υψηλότερο βιωτικό επίπεδο από εμάς. Ιρακινοί, Αφγανοί έχουν περάσει, φρόσουν και άλλες 25 φυλές που κι αυτοί ξαφνικά γίνανε πρόσφυγες χωρίς να είναι. Διότι, αν με συγχωρείς, αν τα 250 εκατομμύρια των Αφρικανών που έχουν πρόβλημα έρθουν στην Ευρώπη, θα φύγουμε εμείς από την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει πάλι με τις διαδικασίες, τις διαδικασίες να λειτουργήσουν σωστά τις επαναπρόθεσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι, η Ευρώπη πολύ σωστά, δέχεται μόνο τους πρόσφυγες. Αυτοί δηλαδή που έρχονται κυνηγημένοι από λόγω του πολέμου. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να επαναπροωθηθούν. Όταν λοιπόν οι διαδικασίες της επαναπρόθεσης είναι, ξέρω εγώ, ένας χρόνος, δεν είναι διαδικασία αυτή. Δεν είναι διαδικασία αυτή. Οφείλεις λοιπόν να κάνεις πιο σύντομες τις διαδικασίες ως κράτος. Και εδώ, αν θες, έχει να κάνει και με τη δική μας πολιτεία. Πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες και του ασύλου και της επαναπροώθησης. Για να λυθούν αυτά τα όποια προβλήματα. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και τα θέματα που έχει. Ας μιλήσουμε για τη Λέρο. Οι συμπατριώτες μας, ότι ίσως να μην τους είναι ευχάριστο. Δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα του 10, θυμάστε. Έτσι, που δεν ξέρω, βρεθήκαν στη Λέρο 4.000 ψυχές να κοιμούνται στους δρόμους, ας πούμε, και στις αυλές των σπιτιών. Υπήρχε και μία τότε, θυμάμαι πολύ καλά, απεργία και είχαν μείνει 2-3 καραβιές πίσω. Αυτό, το καταλαβαίνω. Απλά θα πρέπει εδώ να πιεστεί το κράτος, να πιεστεί το αντίστοιχο Υπουργείο και γενικώς δεν είναι μόνο ένα Υπουργείο, είναι πολλά τα Υπουργεία που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, ώστε να γίνουν πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Αν και πιστεύω τώρα με τον κύριο Βίτσα, βλέπω μια έτσι πιο ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες και βλέπω ένα Βίτσα ο οποίος πραγματικά γνωρίζει πολύ καλά και θέλει να βοηθήσει. Και η παρουσία του εδώ στη Λέρο ήταν καταλυτική, όπως μαθαίνω και σε άλλα νησιά. Σαφέστατα σε κάποια νησιά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολα μαζεύεται. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε τώρα. Να πούμε λίγο έτσι τι θα. Μέρες μνήμης και δημοκρατίας λοιπόν στη Λέρο. Ξεκινάνε οι εκδηλώσεις. Όπως είπαμε, το συμπόσιο είναι. Το θέμα του συμπόσιου είναι η ισχυρή δημοκρατία ως αντίβαρο στο φασισμό. Ξεκινάνε την 5η 7 Ιουνίου οι εκδηλώσεις. Το απόγευμα στις 6 ώρα στο κινηματοθέατρο θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης του ΣΦΕΑ. Είναι έκθεση φωτογραφίας εξορίστων από τους τόπους εξορίας της Λέρου, της Γιάρου, του Αϊστράτη, της Μακρονήσου. Όσοι βρεθήκαν δηλαδή στους τόπους εξορίας και αυτό είναι από την πλευρά του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων των Αντιστασιακών. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο ΣΦΕΑ στεγάζεται στο πρώην ΑΤΕΣΑ στην Αθήνα, εκεί που γινόντουσαν. Εκεί που έπεφτε ο Βούρδουλας, δηλαδή, για να κρίσει και τα λοιπά. Είναι συγκλονιστικός χώρος, δηλαδή μπαίνεις μέσα πραγματικά και σε πιάνει ένα δέος, γιατί βλέπεις, ας πούμε, τη φωτογραφία του Σπύρου του Μουστακλή στο κρεβάτι, ο οποίος ήταν σε κόμμα από το πολύ ξύλο του Αλέκου του Παναγούλη, γνωστή, ας πούμε, ήρωες της αντίστασης και πολλών άλλων έτσι αγωνιστών.
Να γυρίσουμε λοιπόν στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω, τα λέω τώρα γιατί έχω τόσα χρόνια τα βιώνω και νιώθω έτσι πολύ. Τώρα, και κάθε φορά είναι σαν να το αντιμετωπίσεις για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, ακριβώς. Αυτό το καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, μετά από τα εγγένεια θα γίνει μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ του ευρωβουλευτή και δημοσιογράφου Στέλιου Κούλογλου, το απόδραση από την Εμοργό. Θα γίνει μετά και η συζήτηση, εφόσον έτσι, υπάρχει κοινό που θα θέλει να συζητήσει πάνω στο θέμα αυτό. Και στη συνέχεια έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα, ένα μουσικό πρόγραμμα από την νεανική μπάντα της ΜΚΟ ΕΚΟ 100+. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σταματέλος και κάποιοι άλλοι από την ΜΚΟ. Την Παρασκευή το πρωί ξεκινάμε με μια ιστορική περιήγηση, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο, μια ιστορική περιήγηση στα Λέπιδα, στο χώρο που μαρτύρησαν και οι εξόριστοι στο μεγάλο κτίριο και οι ψυχασθενείς και τα hot spot. Είναι μια ιστορική περιήγηση. Γίνεται, ξενάγηση, γίνεται από τον Δημήτρη τον Κωστόπουλο, εκπαιδευτικό, συνταξιούχο εκπαιδευτικό και συγγραφέα, τον Γιάννη τον Λουκά, ψυχίατρο του νοσοκομείου μας, και έναν κρατούμενο του Λακίου, τον Γεράσιμο Μπετσιμέα. Αυτό θα τελειώσει μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα, και νομίζω ότι θα είναι συγκλονιστικό και έχει να κάνει αυτό. Θα το συνδέσω με την πρόταση που έκανε το Κρατικό Θεραπευτήριο στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που έγινε στη Ρόδο τον περασμένο μήνα. Να γίνει ένα τεράστιο μουσείο εις μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων. Ακριβώς. Τα Λέπιδα ήταν ένας χώρος χιλέρος, γενικά ένας χώρος πανεμένος. Εκεί, ας πούμε, ήταν τα ανταρτόπεδα, οι βασιλικές τεχνικές σχολές, ήταν οι ψυχασθενείς, εξόριστοι και τώρα είναι οι πρόσφυγες. Δηλαδή, τέσσερις ευάλωτες ομάδες οι οποίες στερήθηκαν την ελευθερία τους, η κάθε ομάδα για διαφορετικό λόγο. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, δένει με το θέμα, με τις ιστορικές περιήγησης, η πρόταση που κάνει το Κρατικό Θεραπευτήριο στο Αναπτυξιακό. Και να ενημερώσω επίσης ότι την πρόταση αυτή την υποβάλαμε εκτός από το υγείας, ας πούμε, και το πολιτισμού, και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διότι και η πρόθεση του κ. Σαντορινιού είναι πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ο Υφυπουργός και σε αυτό το συνέδριο, να το πούμε. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν αυτός που πήρε πάνω του την πολιτική απόφαση της αναβίωσης των εκδηλώσεων. Έχει σταθεί πραγματικά πολύ έτσι, αντάξια σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Και μάλιστα υπάρχει και μια πρόθεση η οποία θα ανακοινωθεί από τον ίδιο. Το αφήνω σε αυτόν. Αυτό. Λοιπόν, το απόγευμα της Παρασκευής, 6 ώρα, ξεκινάει το επίσημο φόρουμ, το φόρουμ της Λέρου, με το θέμα που σας είπα. Μετά τους χαιρετισμούς και τα λοιπά, έχει αποφασιστεί η απονομή τιμητικής πλακέτας στους εμπνευστές των εκδηλώσεων, που είναι ο Σάββας ο Καραγιάννης και ο Θανάσης ο Αναπολιτάνος. Έχει κληθεί γι' αυτό ο Σάββας ο Καραγιάννης και η σύζυγος του Θανάση. Ναι, για να τιμηθούν ως εμπνευστές και προτεργάτες αυτών των εκδηλώσεων. Ναι. Στη συνέχεια θα έχουμε τις εισηγήσεις από τους καθηγητές και θα γίνει μια συζήτηση. Συζήτηση κτλ. Συνεχίζεται το συμπόσιο την επόμενη μέρα το Σάββατο το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και το βράδυ. Του Σαββάτου. Ναι, το συμπόσιο συνεχίζεται και την επόμενη μέρα το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Το Σάββατο το βράδυ έχουμε την μεγάλη συναυλία με το Μουσικό Σύνολο Ρωμιοσύνη υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Λεοντή, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος της ΕΡΤΕ, όπως γνωρίζεις, και τη συμμετοχή του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, γνωστός από τα πέτρινα χρόνια, και της Νατάσας Μωυσόγλου. Και κλείνει το Σάββατο. Και την Κυριακή κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, όπως πάντα, με δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο στο Παρθένι, ξενάγηση στον χώρο του στρατοπέδου του Παρθενίου, με ειδική εντολή, με ειδική άδεια που θα δώσει, από ό,τι ξέρω, στον διοικητή του στρατοπέδου ανώτερα, από πάνω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο φορέας που θα το επιτρέψει αυτό, υποθέτω. Και επίσκεψη ξενάγηση στην Αγία Κιουρά και θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις με το γεύμα το μεσημέρι. Μια πολύ σημαντική στιγμή για τη δημοκρατία μας, για το νησί μας, η αναβίωση αυτών των ημερών, μέρες μνήμης και δημοκρατίας, στις οποίες στο UOTV βέβαια θα είμαστε κοντά και θα καταγράψουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της σημαντικής εκδήλωσης, η οποία αν μη τι άλλο έρχεται, θεωρώ, φράσουμε και την κατάλληλη στιγμή για το νησί μας. Και επίσης, και την κατάλληλη στιγμή, και επίσης να πούμε, το είχαμε βάλει και παλιά, θα το βάλουμε και τώρα επιτακτικά, ότι ο στόχος είναι η θεσμοθέτηση των εκδηλώσεων.
Δηλαδή να πάψουμε πια, να εκλιπαρούμε για να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. Και να συναντάμε απέναντί μας τοίχο του τύπου «Δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά». Η θεσμοθέτηση των εκδηλώσεων τι σημαίνει? Ότι οι μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας θα είναι όπως είναι η Ρεγκάτα, όπως είναι οι Γεωπολιγίτικοι Αγώνες, όπως είναι το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που σημαίνει ανεξαρτήτως του ποια κυβέρνηση είναι πάνω. Αυτό θα γίνεται. Αυτό θα γίνεται. Και αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση της λεριακής μας κοινωνίας. Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος και στο πέρας αυτών των εκδηλώσεων το νησί της Λέρου θα έχει μόνο κερδίσει θετικά πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και τουριστική σεζόν. Ακριβώς. Θα είναι και μια πολύ καλή προβολή του νησιού μας πλέον. Το οποίο, αν μη τι άλλο, το ξαναείπαμε, τώρα το ξαναπούμε αυτό. Έχουμε έρθει στο μάτι του κυκλώνα για το λάθος λόγο. Κλείνοντας και αυτή την παράμετρο, θεωρείς ότι οι Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας, οι οποίες, αν μη τι άλλο, πρέπει να φρεσκάνουν και τη μνήμη και των νέων και να τους κάνουν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέει, να το κάνουμε τους παλιούς. Το λέει και η λέξη. Και οι νέοι να έχουν μάθει τι έγινε τότε. Το λέει και η λέξη. Ίσως σηματοδοτήσει και μια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή ότι και ο νέος πρέπει να γίνει ο δικός μας κοινωνός αυτών των γεγονότων. Ακριβώς. Και εδώ τώρα μου δίνεις πάσα και θα μιλήσω πολιτικά, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως, ναι. Γι' αυτό σου φωνάξε. Οι Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας. Όχι, είναι πολύ στενό πολιτικό αυτό που θα πω. Είναι οι Μέρες Μνήμης και Δημοκρατίας, λοιπόν, είναι για να πραγματικά για να μάθει ο λαός να μην ξεχνάει. Να μάθει την ιστορία του και να διδάσκεται από την ιστορία του. Και η ιστορία των γεγονότων αυτών είναι πραγματικά μία διδαχή για το πώς να αποφεύγεις κακοτοπιές, πώς να αποφεύγεις να κάνεις τα ίδια λάθη. Και δεν είναι πώς να το πω, δικαιολογία το να λέει κάποιος ότι εγώ τότε δεν είχα γεννηθεί και άρα δεν μπορώ να ξέρω την ιστορία. Γιατί αν το πάμε έτσι, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λοιπόν, αν το πάμε έτσι, δεν θα πρέπει να ξέραμε ούτε για την ιστορία της εθνικής αντίστασης, γιατί δεν είχαμε γεννηθεί, ούτε για την μικρασιατική καταστροφή, ούτε για την επανάσταση του 1821. Αυτή είναι μια απλουστευμένη. Ούτε για την επανάσταση του 1821. Με αυτόν τον τρόπο. Ούτε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Με αυτόν τον τρόπο. Για το Χρυσό Άνω του Περικλέους. Ένα λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ακριβώς, δεν είχα γεννηθεί τότε και άρα δεν ξέρω μόνο την ιστορία. Μόνο σαν στα αυτιά μου, γιατί μόνο σαν ξέρεις έτσι. Αυτά είναι μόνο λόγια καφενείου. Ναι, ότι ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει, δεν είχα γεννηθεί. Σαν θέλει να βγάλεις από πάνω σου κάτι λοιπόν, που ίσως σε βαραίνει και δεν μπορεί να το σηκώσει. Ωραία, συμφωνάμε λοιπόν. Επομένως, αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με τις εκδηλώσεις αυτές που είναι μνήμης. Να γνωρίσουμε την ιστορία μας, να θυμηθούμε την ιστορία μας, να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θυσίασαν πράγματα από τη ζωή τους και την ίδια τη ζωή τους για την ελευθερία, για τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, έτσι, και να τους τιμήσουμε και απ' την άλλη να δώσουμε και να διδάξουμε την νεολαία μας τι σημαίνει, ρε παιδιά, δημοκρατία. Τι σημαίνει, δηλαδή, αυτό που είπαμε, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία απέναντι σε κάθε επιβουλή από ακροδεξιά, από τον ναζισμό, νεοναζιστικά κινήματα, είπαμε, που ξυπνάνε τώρα στις μέρες μας. Αυτό σημαίνει. Η ίδια η λέξη το λέει. Δεν ξέρω τώρα πόσο το... Είναι πολύ σαφές αυτό που μας είπες και θεωρώ σε ένα σημείο, αν μη τι άλλο, είναι και χρέος όλων να ξέρουμε την ιστορία αυτού του τόπου, για να μπορούμε, όπως είπες πολύ σωστά, κάποια λάθη που πλήγωσαν το έθνος μας, που πλήγωσαν όλους εμάς, να μην τα επανέλθουν. Ακριβώς. Λοιπόν, δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, που μείνει ακόμα λίγα λεπτά, για να κάνουμε και λίγο έτσι πιο πολιτικό το παιχνίδι και με τα τοπικά και με τα σιριζαϊκά εδώ με την κυρία Τζανουδάκη. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής.